ήθελα να διευκρινίσω κάτι. Έχω πολύ μεγάλη ανάγκη και είναι και στο χαρακτήρα μου αυτό να θέλω να μοιραστώ με τους πάντες το τι μου έχει συμβεί. Έχω βρεθεί όμως σε μια πολύ δύσκολη θέση και αυτό δεν το γνωρίζουν σχεδόν οι περισσότεροι δημοσιογράφοι. Τα κενά που αφήνω στις αφηγήσεις μου δεν έχουν σχέση με κάτι άλλο παρά αποκλειστικά με τη μυστικότητα της διαδικασίας. Είναι μια ιστορία πάρα πολύ σοβαρή. Η απαγωγή ήταν η κλιμάκωση, διότι εδώ και μήνες είναι κατατεθειμένη στη Γαδά κάποια άλλη υπόθεση που σχετίζεται με αυτήν εδώ. Γι' αυτό και πήγαινε ερχόμουνα στη Γαδά. Κατανοείται λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια της υπόθεσης της προηγούμενης που ήταν πολύ σοβαρή, φτάσαμε να με απαγάγουν. Ο λόγος που δεν μπορώ να δώσω σαφές δημοσιογραφικές απαντήσεις είναι γιατί είναι η μυστικότητα της διαδικασίας και η σοβαρότητα του θέματος. Οι αρχές ανησυχούν πάρα πολύ για το δικό μου το αύριο. Όταν θα τελειώσει η διαδικασία, θα μπορέσω πάρα πολύ καλά να αφηγηθώ τι έχει συμβεί. Υπάρχει αρχή, μέση, τέλος και υπάρχει και ένας ηθικός αυτούργος, ο οποίος, το όνομα του οποίου έχει δοθεί στα χέρια των αρχών. Δεν είναι ότι μου συνέβη κάτι ξαφνικά, τελείωσε και μπορώ να βγω να μιλήσω. Έχει δημιουργηθεί κάτι πριν από μήνες, πολύ σοβαρό. Βρίσκεται ήδη στη Γαδά και όσο το ερευνούν αυτό το σοβαρό θέμα, έρχονται και με απαγάγουν. Και θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Το ότι με αφήσαν δεν είναι εδώ το τέλος. Δεν με αφήσαν έτσι απλά. Γιατί, το έχω ξαναπεί, δεν με βρήκε κανένας. Με αφήσανε. Και με έχουν αφήσει και μου έχει ζητηθεί κάτι. Αυτά είναι τα ερωτηματικά που δημιουργούνται στους πάντες. Και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να βγω και να πω τι έχει συμβεί. Δεν μπορώ. Αισθάνομαι ότι είσαι φορτισμένη γιατί... Είμαι πάρα πολύ και... Υπάρχει και μία